ίδιου καρδιακού θανάτου. Σωτήρη, σε ακούμε. Ωραία. Αυτή η διαφάνεια του Χασαγκέρ που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο Jack EP μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί ουσιαστικά δείχνει πως αυτά που εμείς λέμε ηλεκτρικά νοσήματα τελικά είναι αυτό που λέει και ο Κώστας, ότι δεν περιορίζονται μόνο σε ηλεκτρικές ανομαλίες, αλλά μπορεί να έχουμε και μικροδομικές διαταραχές. Αποτελούν δηλαδή ένα μοσαϊκό, ένα σύμπλοκο μοσαϊκό παθολογία σε κυταρικό επίπεδο. Και μάλιστα, κατά τη διάρκεια μιας ηλεκτροφυσιολογικής μελέτης, τεκμηριώνεται ότι υπάρχει πρόβλημα όχι μόνο εκπόλωσης, αλλά και επαναπόλωσης. Θα ασχοληθώ εντάχει, γιατί είναι και πολλά, και στα 6 πρωτοπαθή ηλεκτρικά νοσήματα. Ξεκινάω με το Long QT. Απλά σας υπενθυμίζω ότι οι ασθενείς που έχουν Long QT συνολικά, όπως βλέπετε εδώ, ακολουθήστε τη MOV γραμμή στο αριστερό σχήμα, έχουν ένα αριθμιολογικό συμβάν και είναι σε β' αναστολέα, έχουν την χειρότερη πρόγνωση. Και ειδικά οι μικρές ηλικίες και οι γυναίκες επίσης έχουν τη χειρότερη πρόγνωση. Ασθενείς που παίρνουν β' αναστολέα και έχουν ένα προηγούμενο ιστορικό από τραπέζους ευνίδιου θανάτου, έχουν 14% πιθανότητα να κάνουν νέο ευνίδιο θάνατο μέσα στην πενταετία. Και μάλιστα, όπως βλέπετε, το 50%, το 7% δηλαδή το, από το 14, στους πρώτους 6 μήνες θα κάνουν πάλι ευνίδιο θάνατο. Έτσι, οι οδηγίες που είναι παλιές, ειδικά οι ευρωπαϊκές τις κατευθυντήριες, μας λένε ότι σε προηγούμενο ευνίδιο θάνατο κλάση 1 και 2 α σε αυτούς που έχουν συγκοπή ή κοιλιακή ταχυκαρδία, ενώ παίρνουν β' αναστολέα. Μια γρήγορη μνήμα μόνο σε αυτούς οι οποίοι έχουν 2 μεταλλάξεις, ακόμα και αν δεν έχουν φαινότυπο ευνηδίου θανάτου θετικό. Σε ό,τι αφορά το short QT, τι να πει κανείς γι' αυτό. Δυστυχώς, η διάγνωση που γίνεται μόνο με το καρδιογράφημα και το σύμπτωμα είναι κάτι το οποίο πολλές φορές δεν θα πρέπει να το περιμένουμε, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι το 40% θα εμφανίσει ευνίδιο θάνατο, θα κάνει καρδιακή ανακοπή σε ηλικία κάτω των 40 ετών. Έτσι, οι οδηγίες λένε ότι αυτοί που επιβιώνουν από τραπέζα ευνίδιο θάνατο παίρνουν απνιδωτή, αυτοί οι οποίοι έχουν καταγεγραμμένη αυτόματη κοιλιακή ταχυκαρδία, εμένους κοιλιακή ταχυκαρδία, παίρνουν και αυτοί απνιδωτή. Για τον Μπρουγκάντα, μετά την ομιλία του Κώστα, θα περιοριστώ μόνο στο να πω πως κυνηγάμε ουσιαστικά τους ασθενείς οι οποίοι έχουν μόνο συγκοπή και είναι συμπτωματικοί, γιατί έχουν πραγματικά, τουλάχιστον όπως φαίνεται από τις μεταναλύσεις, μικρή πιθανότητα να κάνουν κακοήθη κοιλιακή αρρυθμία. Οι οδηγίες δείχθηκαν και λένε ότι σε ευνίδιο θάνατο ή σε αυτόματη κοιλιακή ταχυκαρδία η ένδειξη για αιτηματοδότη είναι 1 και σε αυτόματο με συγκοπή τη δίνει 2α. 2β, λόγω του ότι επαναλαμβάνουν παλιές οι οδηγίες, είναι η ηλεκτροφυσιολογική μελέτη. Παρά το γεγονός ότι η θετική ηλεκτροφυσιολογική μελέτη έχει συσχετιστεί με πολύ μεγάλο κίνδυνο νέου αριθμιολογικού επεισοδίου στο μέλλον. Το πρόβλημα είναι ότι μέχρι αρκετά πρόσφατα ο προβληματισμός αφορούσε το κατά πόσον είναι χρήσιμο η ηλεκτροφυσιολογική μελέτη όταν η αρνητική προγνωστική αξία δεν είναι υψηλή. Το 2020 όμως, τα αδέλφια, οι αδελφοί Μπρουγκάντα στη δημοσίευσή τους βγάζουν ότι η αρνητική προγνωστική αξία της ηλεκτροφυσιολογικής μελέτης με μέχρι 2 έκτακτα κοιλιακά ερεθίσματα φτάνει το 92,4%. Για την κατεχολαμινεϊκή πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία βλέπουμε ότι ο απνιδωτής έχει ένδειξη 1 επιπρόσθετα στο β' αναστολέα και ή χωρίς την φλεκαϊνίδη. Αν με ρωτήσετε ποιον β' αναστολέα, θα σας πω ότι
αυτός ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί και έχει αποδειχθεί κυρίως από μελέτες σε παιδιά είναι η ναδολόλη και αφορά δόσεις του από 1 έως 2 μιλιγκράμμα ανά κιλό μία φορά την ημέρα. Η 24ωρη δράση της μάλλον την κάνει πιο ελκυστική σε σχέση με τη δεύτερη επιλογή που είναι η προπρανολόλη και φτάνει τα 3 με 4 μιλιγκράμμα το κιλό στο 24ωρο. Θα πρέπει ο απεινιδωτής να εμφυτεύεται ταυτόχρονα με την ένεξη του β-αναστολέα ή της φλεκαϊνίδης ή θα πρέπει να προηγείται ο β-αναστολέας. Αυτό είναι ένα ερώτημα που μάλλον δεν έχει απαντηθεί επισήμως. Όπως επίσης, μάλλον θα πρέπει να αλλάξει και η θέση 2β της συμπαθητικής απονεύρωσης στην CPVT, γιατί φαίνεται ότι προσφέρει πολύ... έχει μεγάλο όφελος στους ασθενείς που δεν θέλουν να βάλουν ένα απεινιδωτή ή που έχουν αποφασίσει να τον βάλουν αργότερα. Για την ιδιοπαθή κοιλιακή μαρμαργή και μόνο το γεγονός ότι το recurrence φτάνει το 45%, 36% στην κλινική μας από τον Κώστα, η ένδειξη είναι ένα κλάση 1 στους αυτούς που έχουν επιβιώσει από ευνίδιο θάνατο και βέβαια κλάση 1 παραμένει και το ablation σε αυτούς τους ασθενείς. Σε ό,τι αφορά τέλος την πρώιμη επαναπόλωση, δεν υπάρχουν οδηγίες εμφύτευσης στις οδηγίες του 2015 από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία. Στο 2018, στις οδηγίες του 2017, δηλαδή ουσιαστικά του ACC, είναι κλάση 1 ένδειξη σε αυτούς οι οποίοι είχαν καρδιακή ανακοπή, εμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία. Σπάνια νοσήματα, δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία, δεν υπάρχουν σαφώς αιτιοποιημένες μελέτες, επειδή ακριβώς είναι και σπάνιο το νόσημα. Οι ειδικοί προσπαθούν να καταλήξουν σε κάποιες οδηγίες για να μπορούν να ακολουθούν και οι υπόλοιποι. Σαφώς χρειάζεται εξατομικευμένη προσέγγιση σε ό,τι αφορά το τι θα κάνουμε με τους απεινιδωτές, με τους ασθενείς και θα πρέπει ειδικά όσοι δεν ασχολούνται με τα νοσήματα αυτά να κατευθύνουν τους ασθενείς τους σε κέντρα τα οποία έχουν μεγαλύτερη εμπειρία και να έχουν ολιστική προσέγγιση. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια, Σωτήρη. Συγχαρητήρια, Σωτήρη. Σωτήρη, επειδή έχει μεγάλη εμπειρία στην εμφύτευση απεινιδωτών και μάλιστα και υποδορίων και επειδή από αυτούς είναι πολλά νέα άτομα, αυτούς τους αρρώσεις που περιέγραψες, θα προτιμήσεις να βάλεις έναν υποδόριο απεινιδωτή ή θα φοβηθείς γιατί way oversensing ή οτιδήποτε άλλο στους αρρώσεις αυτούς? Το πρόβλημα υπάρχει και έχει χυθεί πολύ μελάνη γι' αυτό για τους ασθενείς οι οποίοι έχουν σύνδρομο Μπρουγκάντα και πρέπει να πάρουν έναν απεινιδωτή. Και προσπερνάω το γεγονός ότι αυτοί οι ασθενείς έχουν και σε πολύ μεγάλο ποσοστό νόσο του φλεβοκόμβου, οπότε μπορεί να χρειάζονται και χρηματοδότηση. Αλλά ακόμα και αυτούς που δεν χρειάζονται, γενικώς υπάρχει σοβαρές ενστάσεις στο κατά πόσον καλύπτονται πλήρως λόγω του ότι μεταβάλλεται το κύμα ΤΑΦ ανάλογα με την δραστηριότητα, ανάλογα με την θερμοκρασία, ειδικά σε αυτούς που δεν έχουν μόνιμα αυτόματο καρδιογράφημα Μπουγκάντα. Τώρα για το QTAF, για το Long QT, και εκεί πέρα υπάρχουν οι κατηγορίες, άλλο το Long QT1, άλλο το Long QT3. Για την CPVT όμως, νομίζω ότι θα το σκεφτόμουν πολύ πιο σοβαρά, παρά το γεγονός ότι για την ταχυκαρδική βηματοδότηση αρκετούς από αυτούς προσφέρει αρκετό όφελος και προφυλάσσει από απρόσφορα σοκς, οπότε εκεί πέρα θα πρέπει να το σταθμίσεις. Ωραία. Κώστα, νομίζω, αν δεν έχεις ερώτηση, να το κλείσουμε, γιατί έχουμε περάσει το... Μπορείς να το κλείσεις το session.